Άλλο θέλω να πω, Κώστα. Ναι, για να το καταλάβω. Δεν υπάρχει έγκλημα που να μην το έχουν κάνει στη δικαιοσύνη της Λαμίας. Γι' αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Πολάκης στη συνεταιριστική. Δεν υπάρχει έγκλημα να μην το έχουν κάνει όποιας κατηγορίας. 19 χρόνια πάμε τώρα από το 2019, ακόμα γίνεται έρευνα σε βαθμό κακουργήματος επί 19 χρόνια για τη ληστεία 16.000 ανθρώπων. Ακόμα γίνεται. 19 χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Γι' αυτό το είπε ο κ. Πολάκης αυτό. Στη Χαλκιδική, μην πω κανεί ότι λέω γι' αυτό μόνο. Αυτή η τράπεζα που λες λειτουργεί, είναι σε λειτουργία τώρα. Όχι, είναι σε καθάριση υποτίθεται. Πες μας λίγο τι έγινε εκεί. Θα πω αμέσως, χρειάζονται 10 εκπομπές γι' αυτό. Για εσάς, για το λέω για την ώρα που έχετε. Μην λέει κανείς, λέμε για τη Χαλκιδική, για την Λαμία. Χαλκιδική, δημόσια υγεία, δεν υπάρχει έγκλημα που να μην έχει γίνει από τη δικαιοσύνη. Εκεί πόσες έρευνες, πόσα χρόνια κρατάνε για δημόσια υγεία. Όχι, αόριστα, όπως είπα, η δημοσιογραφία. Τώρα ξέρεις, Γιάννη, και πού να απευθυνθείς στο τέλος. Με συγχωρείτε, πρώτα είπα για τη δημοσιογραφία, γιατί από εμάς ξεκινάνε. Δεν γνωρίζω τον κύριο Πολάκη, δεν τον έχω χαιρετήσει ποτέ. Παρακολούθησα όμως την υπόθεση αυτή. Λέει κάποιος στις Βρυξέλλες, σε όλες τις χώρες, ακόμα και στις Μπανανίες, οι πολιτικοί κάνουν σκάνδαλα και οι δημοσιογράφοι τα αποκαλύπτουν. Και οι πολιτικοί τα διαψεύδουν. Είπε κάποιος πριν από μερικές μέρες στις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου οι πολιτικοί καταγγέλουν σκάνδαλα και οι δημοσιογράφοι τα διαψεύδουν. Έχουμε κάνει πλήρη αναστροφή της πραγματικότητας. Εμείς τα διαψεύδουμε εδώ. Όταν τα αποκαλύπτουν οι πολιτικοί. Δεν τον έχω δει τον κύριο Πολάκη. Καλά, δεν λειτουργεί και ακριβώς. Δεν λειτουργεί και ακριβώς. Οι δημοσιογράφοι έχουν αποκαλύψει κάτι, αλλά Γιάννη. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Λέμε σήμερα. Όχι σε εμάς, εμείς δεν αποκαλύπτουμε τόσο. Αν μου επιτρέπετε, χαριτολογώντας μπορεί να το είπε, για το τελευταίο διάστημα όπου βγαίνουν σκάνδαλα, τα υποστηρίζουν πολιτικοί. Πολάκης, Νικολόπουλος, Καμένος έλεγε πριν, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σπύρος Λάπας, άκουγα, πολιτικοί και της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει για σκάνδαλα. Εμείς όμως εδώ σπέβδουμε τώρα με κάποιο τρόπο να πούμε όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά δεν αντέχουμε και την σκανδαλολογία. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχουν καταγγελίες, να υπάρχουν ντοκουμέντα, να δουλέψουν οι δικαστικές αρχές και όταν τιμωρηθεί ο δάσκας να το αναδείξουμε. Όχι, Κώστα, να υπάρξει αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Μισό λεπτό. Αλλά εδώ δεν χρειάζεται. Περίμενε λίγο. Αλλά εδώ βγαίνει ο κύριος Τσουκάτος και λέει μόνο του ότι πήραν 16 δισεκατομμύρια και δεν παίζει. Θέλω να πω εκεί πέρα δεν είναι η άποψη ή προσέγγιση. Η καταγγελία το λέει ο άνθρωπος και δεν παίζει. Αυτή είναι μια δικαστική απόφαση. Αυτή εδώ. Έχει ονόματα? Έχει ονόματα. Είναι ατελειωμένη υπόθεση. Δικαστική απόφαση. Εντάξει, τελειωμένη υπόθεση. Δικαστική απόφαση. Αυτή η δικαστική απόφαση θα το φέρω σε 2-3 έγγραφα. Αυτή η δικαστική απόφαση λέει. Μην πεις ονόματα, Νίκο, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν μπορώ να πω. Λέει ότι μια τράπεζα. Ναι. Κατά σύμπτωση, αυτή η τράπεζα που έχει δώσει 600-700 χιλιάδες δάνεια σε δημοσιογράφους ή και σε δημοσιογράφους και δεν τα έχει εισπράξει, κατά σύμπτωση αυτή η τράπεζα καταδικάστηκε με αυτή την απόφαση γιατί εξαπάτησε το δικαστήριο. Και το εξαπάτησε. Έτσι λέει η απόφαση, έτσι λέει ο δικαστής. Λέει ότι ο προηγούμενος είναι σε μια συγκεκριμένη. Για εκατομμύρια ευρώ. Λέει ότι ο συνάδελφός μου εξαπατήθηκε από την τράπεζα, γι' αυτό έβγαλε μια αλφα απόφαση και εγώ τη διορθώνω και λέω η τράπεζα εξαπάτησε. Ναι. Αυτή η τράπεζα παρότι καταδικάστηκε γιατί εξαπάτησε. Διαβάζω καθαρά το ποσό. Ένα δισεκατομμύριο 864. Ένα εκατομμύριο 800.000 ευρώ. Ένα 800. Παρότι καταδικάστηκε. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Δύο εκατομμύρια ευρώ. Τόσο ήταν η ιστορία. Τόσο ήταν το δάνειο, ναι. Και λέει, ποιος πήρε δάνειο, δεν μια επιχείρηση. Δεν έχει σημασία. Επιχείρηση. Συγγνώμη, γιατί το έμπλεξε τώρα, νόμιζα ότι μιλούσε για Όχι, μια επιχείρηση. Ναι. Και λέει, την καταδικάζουν την τράπεζα γιατί εξαπάτησε δικαστήριο. Ναι. Και όμως δεν κουνιέται φίλο. Δεν γράφουμε τίποτα, δεν λέμε γιατί και πώς. Γιατί? Γιατί αυτή η τράπεζα σε μερικούς από εμάς έχει δώσει κάτι δάνεια μαμούθ και να ψάξει, να σα βρουν ένα κατάλογο, τα επιστρέφουν οι δημοσιογράφοι τα δάνεια. Ένας από τους κατηγόρους του κυρίου Πολάκη, τον οποίο δεν γνωρίζω, αλλά ευχαρίστως θα πήγαινα μάρτυρας, χωρίς να γνωρίζω υπέρ του, ένας από τους κατηγόρους του έχει πάρει για πρώτη κατοικία δάνειο 2 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη κατοικία. Και έχει φτιάξει μεζονέτες. Για συγγενείς, για τούτο, για εκείνο. 1 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο, 1,800. Για πρώτη κατοικία. Και είναι στους κατηγόρους του κυρίου Πολάκη για τα δάνεια. Ερώτημα. Επέστρεψε
έστω τα μισά από αυτά που πήρε. Μπορεί και να τα έχει επιστρέψει. Πού το ξέρουμε εμείς. Κάτι ξέρουμε. Κάτι ξέρουμε. Mm. Πάμε, λέτε, επειδή λέτε για έγγραφα. Και τι ψάχνουμε εμείς. Τώρα, Γιάννη, συγγνώμη, έτσι όπως το παραθέτει. Δηλαδή δεν γίνεται έλεγχος. Ναι, ωραία. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ τώρα ουσιαστικά όλα αυτά τα στοιχεία που δεν τα αμφισβητούμε, δεν ξέρουμε κιόλας και ακριβώς τι είναι. Εγώ δεν το έχω δει καθόλου. Δικαστική απόφαση. Δικαστική απόφαση. Μην φάνηκε στους τηλεθεατές ότι έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε περάσπιση του κ. Πολάκη. Αυτό λέμε. Εσείς κάνετε κατηγορία κατά τον κύριο Πολάκη. Εμείς δεν κάνουμε ούτε κατηγορία ούτε υπεράσπιση. Δεν τον συνάντησα ποτέ. Δεν έρχεται έχω συνομιλήσει. Σας απαντώ. Δεν τον συνάντησα ποτέ. Mm. Δεν έχω συνομιλήσει ποτέ μαζί του ούτε ένα λεπτό. Δεν έχω κανένα που τον σύστησε ποτέ κανείς. Mm-hmm. Σε αυτό το θέμα όμως που λέει, και επειδή έχει κάτι φακέλους για εμάς τους δημοσιογράφους να. Τόσο ψηλές, ευχαρίστως θα πήγαινα για μάρτυρας να προσθέσω τα δικά μου στοιχεία και να πω. Δεν ξέρω πώς είναι. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω πώς είναι το ύφος του ανθρώπου, δεν ξέρω πώς εκφράζεται, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που λέει όμως που κρατάει στο φάκελο είναι πραγματικό ή δεν είναι. Σε αυτό μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς. Επιρρύπτεις ευθύνες γιατί δεν ελέγχονται οι τράπεζες. Αυτό σε ρωτάω. Και δεν μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Γιατί τώρα δεν υπάρχει δικαστική απόφαση για τράπεζα. Δεν μιλάει φταίει η δικαιοσύνη αν δεν ελέγχονται οι τράπεζες. Δύο πράγματα λέω. Η δικαιοσύνη δεν έβγαλε την απόφαση. Δύο πράγματα λέω. Ότι οι δημοσιογράφοι, κάποια στελέχη, έχουν ένοχες, έχουν πολύ άσχημες σχέσεις με τραπεζικά ιδρύματα και επειδή είναι ίδιοι εκτεθειμένοι, όχι μόνο δεν μιλάνε για τα εγκλήματα τα τραπεζικά, δεν τα κάνουν όλες οι τράπεζες, ούτε όλα τα στελέχη, κάποιοι, όπως κάνουν και οι δημοσιογράφοι. Όχι μόνο δεν μιλάνε, αλλά όποιος λέει κάποια κουβέντα, οι σιωπούνες παίρνουν εναντίον. Δεν είναι μόνο ατομικό, είναι και επιχείρηση. Όταν μια εφημερίδα έχει διαφήμιση από μια τράπεζα, όταν ένα ιστότοπο έχει διαφήμιση από μια τράπεζα. Πάνω από κεντρικότερα κόβεται. Το καταλαβαίνω και έχω παραιτηθεί 3-4 φορές για τέτοια θέματα. Ως διευθυντικός στέλεχος. Βεβαίως. Ως διευθυντικός στέλεχος έχω παραιτηθεί 3-4 φορές. Δεν φτάνουν τα πόδια μας. Να μείνουμε στο διαμέρισμα όπως μένουμε. Γιατί θέλουμε βίλα με απ' έξω διάφορα. Και κήπους και τέτοια, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να πάρουμε το δάνειο από την τράπεζα Γιάννη. Που δεν θα τα επιστρέψουμε ποτέ, αλλά δεν θα πούμε ότι η τράπεζα βουτάει το σπίτι του ανήμπορου δίπλα να πληρώσει έστω το ελάχιστο. Μια σειρά πραγμάτων που δημιουργούν την αίσθηση της αδικίας στη δικαιοσύνη, πραγματικά προβλήματα. Υπάρχει και αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός δικαιοσύνης, και δεν μιλώ για παρέμβαση στη δικαιοσύνη, μιλώ για καταγγελία. Αν θέλει να μαζέψει αυτά τα πράγματα που φέρνεις εσύ, ο Στίβα, θέλω να πω, δεν μπορεί να πάρει τώρα ο κάθε υπουργός, θα πάρει ο υπουργός παιδείας αύριο μεθαύριο, θα πάρει ο υπουργός εξωτερικών αύριο μεθαύριο. Ο καθένας και το υπουργείο του. Να κωδικοποιήσω κάποια πράγματα εγώ, γιατί τώρα αφήνουμε κενά. Καταρχήν αυτά τα χρήματα τα επέστρεψε η τράπεζα. Έγινε ανακοπή, τέλειωσε. Η τράπεζα πήγε να αρπάξει μια περιουσία όπως σε χιλιάδες άλλους. Όχι βέβαια. Εγώ λέω είναι φρέσκια απόφαση τωρινή που καταδικάζει για την τράπεζα γιατί εξαπάτησε δικαστήριο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Mm. Ας πούμε ότι επιχειρηματικά είναι, αλλά άλλο το δικαστήριο. Να πάμε τώρα να το κωδικοποιήσουμε. Μας λες ότι δεν γίνονται έλεγχοι στις τράπεζες. Ναι. Δεν μιλάει. Τον έλεγχο δεν κάνει δικαιοσύνη στις τράπεζες, το ξέρεις αυτό. Φυσικά και κάνει. Φυσικά και σε τράπεζα. Όταν πάρει κάποια καταγγελία, όταν πάρει κάποια αναφορά, κάνει. Και η δικαιοσύνη πότε καταδικάζει, πότε αθώνει. Mm. Έφερα μια απόφαση για έναν άνθρωπο από αυτούς. Για μια τράπεζα που δανειοδότησε κατά κόρον δημοσιογράφους και άλλες επιχειρήσεις, κατά κόρον, καταδικάζεται όχι για απλό γιατί έκανε λάθος λογαριασμούς, γιατί εξαπάτησε δικαστήριο. Και δεν γίνεται τίποτα. Επειδή εξαπάτησε δικαστήριο, δεν έχει δημοσιότητα. Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ένα εγγράφο, επειδή είπαμε για Siemens κλπ. Εγώ σας διαβάζω όνομα. Τώρα είναι ονόματα που έχουν προκύψει. Προσωπικά λέει ο Γερμανός αξιωματούχος που δίνει αυτή την κατάθεση εδώ. Προσωπικά λέει ήξερα ότι ο κύριος Τάδε, ήδη σε ένα όνομα μεγάλο υψηλό, ο ΟΤΕ και Siemens, χρημάτιζε την κατώτερη βαθμίδα του προσωπικού του ΟΤΕ. Χρημάτιζε την κατώτερη βαθμίδα του προσωπικού του ΟΤΕ. Και ο κύριος Χριστοφοράκος, που διαφεύγει, χρημάτιζε την ανώτερη βαθμίδα της διοίκησης του ΟΤΕ και ενδεχομένως και άλλους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσουκάτο και τι σχέση έχει αυτό με τον τραπεζίτη που εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε ότι δεν θυμόμαστε ότι έφυγε στο εξωτερικό κάποιος την ώρα που πήγαινε να καταδικαστεί σε ένα δικαστήριο. Αυτός πάψε το βραχυράκι. Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσουκάτο, τι σχέση έχει αυτό με τον τραπεζίτη, τι σχέση έχει αυτό με ανώτερη βαθμίδα πολιτικών, ποιοι είναι υπουργοί και πάνω στους υπουργούς ο Πρωθυπουργός ή ο τότε ή ο νύν ή ο οποιοσδήποτε.
ο Τσουκάτος δικάζεται. Ναι. Εμείς δεν λέμε ότι δίπλα του έπρεπε να κάθεται αυτός ο τραπεζίτης που τώρα είναι στην Ελβετία. Ναι. Και έχει φύγει από εδώ, έσπασε το βιταχιολάκι. Σε άλλη υπόθεση έπρεπε να κάθεται δίπλα στον Τσουκάτο. Γιατί αυτός ήταν ο μεταφορέας των χρημάτων. Κάτσε ρε, Γιάννη, τη προάλληση εδώ με τη Γιάννη Παπαδάκου ήμασταν και λέγαμε ότι αφού το έσκασε με το βραχιολάκι, σε άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, υπόθεση που πήρε, καταδικάστηκε με αναστολή γιατί δεν θεωρούνταν ύποπτος φυγής. Από το, ο άνθρωπος που είχε κόψει το βραχιολάκι. Η Γιάννη ξέρει πολύ καλά τι λέει. Εγώ αναφέρομαι σε άλλο πράγμα. Ναι. Άλλη υπόθεση. Πόσες υποθέσεις έχει αυτός ο άνθρωπος? 6-7. Γιατί ήταν όμως, ήταν ο μεταφορέας των χρημάτων. Τότε ήταν δύο τραπεζίτες μεταφορείς των χρημάτων. Ο ένας δεν ήρθε ποτέ στην Ελβετία. Αυτός που του είχαν περάσει βραχιολάκι γιατί τον έπιασαν στο Ντουμπάι και τον έφεραν εδώ χωρίς να θέλει, κάποιοι τον βοήθησαν από τα συστήματα να σηκωθεί και να φύγει να πάει στην Ελβετία. Έτσι ο Τσουκάτος δικάζεται δίπλα, χωρίς να είναι ο τραπεζίτης να επιβεβαιώσει που πήγαινε τα χρήματα και μιλάμε για την ανώτερη βαθμίδα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Μιλάμε για πολιτικούς. Μισό λεπτό, Γιάννη, τώρα. Ο Όσβαλντ είναι αυτός. Ναι. Ωραία, ο Όσβαλντ θα έλεγε που πήγε τα χρήματα, ήξερε που πήγε τα χρήματα του Τσουκάτος. Φυσικά. Τα άδειλα του Τσουκάτου. Ο Όσβαλντ μεταφορείς... ο Τσουκάτος δικάζεται μόνο για ένα συγκεκριμένο ποσό και λέει από αυτό το ποσό το, λίγο, το μικρό που με δικάζεται εμένα πρέπει να βάλετε δίπλα τα 19 δις δραχμές. 16. Ναι. Καλά μην παίρνεις και όρκο, μπορεί και πάνω από 20. Αυτό που 16 δις μόνο στο Πασόκ. Το 1997 όταν άρχισαν τα μεγάλα εξοπλιστικά, οι Ολυμπιακοί αγώνες κλπ. Και οι εταιρείες έσπευαν και κατέθεταν. Πώς και πού πήγαν τα χρήματα φορολογικούς παραδείσους. Ποιος τα πήγαινε, οι δύο τραπεζίτες. Αποδεδειγμένα αυτό και ομολογίες. Πώς τα πήγαιναν με τσάντες, με μετρητά. Τούτη κατάθεση μέσα λέει πώς τα πήγαιναν με μετρητά. Βεβαίως. Σε ξενοδοχεία έμεναν σε ξενοδοχεία στην Αυστρία και πήγαιναν τις βαλίτσες με τα λεφτά στο Σάλτσμπουργκ και στο Ίνσμπουργκ. Α, δεν είναι, ποιος... είναι Έλληνας. Όχι βέβαια, Γερμανός αξιωματούχος είναι, της Siemens. Ένας άνθρωπος που δικάστηκε σε άλλη δίκη δεν μπορεί να το συνδεθεί ποτέ με τον Τσουκάτο ούτε με αυτόν τον τραπεζίτη. Είναι ο κύριος Μαντέλης, ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε σε άλλη δίκη. Για ποια υπόθεση όμως, μα για την ίδια ακριβώς. Για αυτά που λέει ότι ο Χριστοφοράκος κουβάλλουσε τα λεφτά στην ανώτερη βαθμίδα. Ο Χριστοφοράκος στη Γερμανία, ο Μαντέλης σε άλλη δίκη, άρα κανείς δεν το ρωτάει. Τούτο εδώ λέει για αυτές τις βαθμίδες. Δηλαδή τώρα μιλάς για συγκοινωνούντα δοχεία. Για συγκοινωνούντα δοχεία. Μιλάω για την ίδια ομάδα που χωρίστηκε να δικαστεί σε 4-5 διαφορετικές δίκες. Δημοσιογράφοι δεν μιλάνε. Οι δικαστές εγκληματικά τη χωρίζουν και είμαστε σε αυτό. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει λοιπόν τι λέει ο κάθε Πολάκης. Και νομίζει επειδή τα λέει έτσι χοντρά, ότι δεν έγιναν χοντρά. Έγιναν πιο χοντρά ακόμα. Γιάννη Χήμαρος, εσύ να διαβάσω κάτι εγώ. Όσα θέλεις, διαβάσεις. Ένα κομμάτι από την. Δεν διαβάζω το όνομά του. Απαγορεύεται. Αυτό που καταθέτει, ναι. Φυσικά το διαβάζεις. Hans Tade Bernsau. Hans Walter Bernsau. Ναι, Bernsau. Ναι. Φυσικά και το διαβάζεις. Αφού τα καταθέτει επίσημα. Ο μάρτυρας είναι. Μισό λεπτό. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός? Μάρτυρας, αξιωματούχος της Siemens, κατηγορείται και ο ίδιος. Κατηγορείται και ο ίδιος και ομολογεί. Τι θέση είχε στη Siemens? Μοίραζε τα χρήματα. Αυτός έδινε τις τσάντες με τα μετρητά. Τι θέση είχε? Όχι, καθόλου. Μετά τον Γιούγκ και τον Κουτσενρόιντερ. Ο Γιούγκ που ήταν εδώ και έτρωγε με δημοσιογραφάρες ελληνικές. Ναι. Αποδείχθηκε ότι είχε να κάνει και με κάποιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Αντιπρόεδρος της Siemens. Αντιπρόεδρος της Siemens. Τι λέει? Λοιπόν, ιεραρχικά αναφερόμαι στην οικονομική διεύθυνση της Siemens, ναι. Στον κύριο Νόιμπουργκερ. Ναι. Μετά την αποχώρησή μου από τη Siemens, δεν ξαναεργάστηκα ούτε για άλλες εταιρείες πουθενά. Στον τομέα τεχνολογίας δημόσιων μεταγωγών υπήρχε ένα σύστημα για τις πληρωμές σε αλλοδαπούς δέκτες προμηθειών. Ως επιτοπλίστων, οι πληρωμές αυτές ήταν ανώνυμες. Για την ανωνυμία αυτή υπήρχαν δύο λόγοι. Ο ένας ήταν ότι οι αποδέκτες των πληρωμών έπρεπε να προστατευτούν. Mm-hmm. Το σύστημα δεν έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού του καταθέτη. Ο ευκολότερος τρόπος βεβαίως ήταν να πληρώνεται ο αποδέκτης μετρητής. Έτσι. Όταν χρειαζόταν να γίνει ένα έβασμα, έπρεπε κατά το δυνατόν να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ήταν δυνατός ο εντοπισμός. Ένας άλλος λόγος για την ανωνυμία των πληρωμών ήταν ότι η εικόνα της Siemens θα γινόταν στόχος αρνητικής δημοσιότητας αν μαθευόταν ποιος εισέπρατε χρήματα από τη Siemens. Γιάννη, ένα κομμάτι. Βρίσκεις λοιπόν, ας πούμε, και μέσα από αυτές τις καταθέσεις και τόσα χρόνια που έχουν περάσει πια δεκαετίες, πώς περίπου πηγαίνει η ροή των χρημάτων και εδώ πώς περίπου και τα χρήματα δεν τα βρίσκουμε. Mm-hmm. Αυτή η κατάθεση είναι στο Μόναχο του 2007. Τα κόμματα λένε ότι στους ισολογισμούς δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, άρα είμαστε αθώοι του αίματος. Πολύ ωραία. Μπορούμε να δούμε
Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή στην πράξη. Πολύ ωραία. Τα έδωσε εσύ με βαλίτσα. Τα πήρα εγώ που τα πήγα. Ο Νίκος τα πήγε στο Ζάλσμπουργκ που ήταν η Μάριον. Η Μάριον τα έστειλε σε μένα πίσω στο αυτό. Ωραία. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά. Αυτή η κυβέρνηση. Πώς χρησιμοποιήθηκαν. Αυτή η κυβέρνηση δεν ελέγχει τη δικαιοσύνη. Την εντός εισαγωγικών το δεν ελέγχει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει στους δικαστές. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, δεν το λέει. Κακός για μένα, δεν το λέει. Όμως δεν μπορούν. Καμία κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό. Όχι. Γιάννη, καμία κυβέρνηση. Όχι, είναι ανεξάρτητες. Μισό λεπτό. Όταν στη Χαλκιδική η δημόσια έκταση έχει γίνει ξενοδοχεία, όταν στη Λαμία μία ανάκριση κρατάει 19 χρόνια, λες στο δικαστή, βγάλε απόφαση, όποια και είναι. Πες αφόβος, πες τούτο. Δεν μπορεί να μου λες 19 χρόνια ψάχνεις. Δεν μπορεί, και Γιάννη, μετά να μου λες παρεγράφει το αδίκημα. Γιάννη, δεν μπορεί να παρέμβει δικαιοσύνη σε αυτό. Με συγχωρείς, δικηγόρος είμαι. Με συγχωρείς, δικηγόρος είμαι. Έχουν πειθαρχικές ευθύνες οι δικαστές. Αν τους βγάλουν οι δικαστές, εάν έγκαιρα δεν αποδώσουν δικαιοσύνη. Απόφαση, αφόβος ή ένοχος, ας το πούνε εκείνοι. Εγώ δεν λέω ότι έγιναν τα εγκλήματα. Ας πούνε εκείνοι δεν έγιναν. Αλλά δεν μπορεί να λες 19 χρόνια δεν σας λέω τι έγινε ή 19 χρόνια δεν μπορώ να πάρω τις δημόσιες εκτάσεις στη Χαλκιδική που είναι μεγάλα ξενοδοχεία και πίσω από αυτά είναι πολιτική. Για δεν μπορεί να το λες αυτό. Τα ξέρουμε, δημοσιογράφοι είμαστε. Στέλνει και τηλεθεατής ως ερώτημα. Αφού έχεις τόσα στοιχεία μπροστά, είσαι και δικηγόρος. Γιατί όλα αυτά τα συζητάμε εδώ τώρα σε ένα δημοσιογραφικό τραπέζι λέγοντας το τι δεν έχει γίνει και δεν τα καταθέτεις κάπου πιο. Πολύ συγκεκριμένα και αρμόδιοι επιληφθούν. Πολύ σωστό ερώτημα. Δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή της Βουλής που να μην με έχει καλέσει να έχω καταθέσει και έχω καταθέσει δεκάδες σελίδες. Mm-hmm. Στη ΔΕ δικαιοσύνη, είτε με μηνυτήριες αναφορές, με τον Νίκο τον Νικολόπουλο, που είναι ο πιο καταγγελτικός βουλευτής, γιατί τα γράφει και πηγαίνει. Είμαστε κάθε εβδομάδα, πότε στην εισαγγελία πρωτοδικών, πότε στον Άριο Πάγο, πότε στην εισαγγελία διαφθοράς και λέμε. Αυτό γιατί δεν το ψάξατε. Αυτό γιατί δεν το κάνετε. Αυτό γιατί το κάνετε. Το ψάχνουν. Mm. Η ανησυχία κάποιων συστημάτων, δημοσιογράφων, πολιτικών, είναι γιατί μας δίνουν χρόνο και τα καταθέτουμε και γράφονται. Και μετά γίνονται δικογραφίες φοβερές και τρομερές. Μία καθαρίστρια στα Γιάννενα έφαγε 8 χρόνια με 13 παιδιά. Και δεν της έδωσαν αναβολή, παρότι είχε καρδιά και απεινιδωτή. Για συγκρίνετε την ποινή στον Τζουκάτο. Στον Τζουκάτο θα φάει πλημέλημα και θα παραγραφεί του. Σα το προβλέπω αυτό. Παρότι είπε θα πούν παρεγράφει ότι δεν το αδίκημά του. Τα ονόματα, γιατί ακόμα λέει δίνονται χρήματα. Συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό. Η ποινή στο Μαντέλη για αυτό το ποσό. Αυτό κάτι δεν το ακούσω όμως τώρα. Ναι. Γιατί ο Τζουκάτο είπε τι γινόταν, ναι. Αλλά λέει ότι δεν σα λέω τα ονόματα. Ότι τα δίνει ο Ντάσκα. Ο Ντάσκα ακόμα τα δίνει κάπου. Δηλαδή λέει ότι γνωρίζω. Ναι. Λέω ότι γνωρίζω, δεν λέω ότι υποθέτω ή τέλος πάντων έχω μια ηθική αυτή απέναντί του. Ότι ακόμα πληρώνει αυτός. Ότι ακόμα αυτός που μου τα έδινε δίνει σε κάποιους, αλλά δεσμεύομαι. Δεν κάνω ότι δεν το ακούω σε αυτό και θα πάω να καταθέσω κιόλας εγώ. Τι θα καταθέσεις, γιατί αυτό να ρωτάνε εδώ πέρα. Λέει, γιατί έρχεται λέει με μια στίβα χαρτιά σε εσάς και δεν πάει να καταθέσω. Θα πάω να καταθέσω, γιατί. Έχει διαταχθεί έρευνα από τον Άριο Πάγο τώρα για να δουν ποιες, πώς αν εισέρεαν χρήματα στα κόμματα, αν εισέρεαν από ποιους. Και αυτοί αν πήραν δημόσια έργα. Εγώ και κάποιοι βουλευτές ακόμα, δύο-τρεις, μην πω ονόματα, θα πάμε και θα καταθέσουν. Γιατί έχουμε κάνει έρευνες στο παρελθόν, 40 τόσα χρόνια διακονώ τη δημοσιογραφία και πολιτική. Πολιτική είπα, δεν είπα υπουργούς. Όχι, πες βουλευτές. Βουλευτές. Θα πάνε να καταθέσουν και θα πούνε. Έχουμε αυτές τις πληροφορίες, έχουμε εκείνες. Θα δούμε τι θα βρει η δικαιοσύνη. Να μην βρει, επειδή είπατε προηγουμένως που είναι τα χρήματα. Το μεγαλύτερο μέχρι τώρα που δεν το κατάφερε, το μεγαλύτερο θέμα για την κυβέρνηση είναι οι λίστες που έδωσαν οι ξένοι, Λαγκάρντ, Μποργία, Τζίχτενστάιν, Λουξεμβούργο κλπ. Δυστυχώς τα Panama Papers έμειναν χωρίς να προλάβει να τις ερευνήσει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας, Γιάννη. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις.